Αγώνα για γερά νεύρα έγινε στο γήπεδο της Τυλίσου, όπου η ομώνυμη ομάδα και ο Ανθεστίων αναδείχθηκαν πάλι 0-0. Η αναμέτρηση της 17ης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας έψη ε ήταν κομβική βαθμολογικά και για τις δύο ομάδες που είναι ισόβαθμες στην προτελευταία θέση πριν τη σέντρα του αγώνα τηρήθηκε ενό λεπτού σιγή στη μνήμη τη μητέρα του Βασίλη Κουβίδη που έφυγε χθε από την ζωή. Η κρισιμότητα του αγώνα αποτυπώθηκε στον αγωνιστικό χώρο όπου κυριάρχησαν οι δυνατέ μονομαχίε. Ενώ οι δύο ομάδε μοιράστηκαν την υπεροχή αναδιαστήματα δημιουργώντα ευκαιρίε. Πιο δυναμικά ξεκίνησαν οι γηπεδούχοι και είχαν μάλιστα δύο δοκάρια στα πρώτα 25 λεπτά. Μόλις στο δεύτερο λεπτό ο Αντώνης Σταματάκης έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι σε προσπάθειά του από την μικρή περιοχή ενώ την διακατάληξη είχε και το δυνατό σου του Κοζορώνη στο 25. Οι φιλοξενούμενοι είχαν καλέ στιγμέ με του Κουτάντο και σαιτάκι, ενώ ζήτησαν πέναλτι στο 32 για μαρκάρισμα του Γκογκόζη στον Φωτόπουλο μέσα στην περιοχή. Στο δεύτερο ημίχρονο υπήρχαν εκατέρωθεν σημαντικέ ευκαιρίε. Στο 55 ο Κουτάντο δεν μπόρεσε να νικήσει τον Γκογκόζη από θέση βολή, ενώ στο 76 ο Χαραλαμπάκη είπε όχι στον Καναβάκη που βρέθηκε σε θέση τέτα -τέτ. Στο 91 δημιουργήθηκε μεγάλη ένταση ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων με τον διετή Κλαμπατσέα να μοιράζει κίτρινες κάρτες και να αποβάλει με απευθείας κόκκινη τον κουτάντο για σπρόξιμο σε αντίπαλο. Στο 93 οι φιλοξενούμενοι έμειναν με 9 παίκτες διότι αποβλήθηκε ο Κόκας για αντιαθλητικό μαρκάρισμα, ενώ ακολούθησε νέα αιστεία έντασης που κόπασε με την παρέμβαση των ψυχρεμότερων.